Μαρία, Μαρία, καλώς μου ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Είσαι καλά? Ήρθα χειμωνιάτικη, είσαι καλοκαιρινή, δεν ξέρω τι μήνυμα δίνουμε. Δίνουμε το, αυτό που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Αυτό νομίζω. Αυτή την περίοδο, με αυτόν τον καιρό. Με είναι όλα. Που κρυώνω να βάλω το μακρύ, αλλά θέλω να βγάλω και το γαμπάκι έξω και να βάλω το είναι καλοκαιρινό. Είναι που ελπίζω σε κάτι καλύτερο και είμαι και κρατημένη. Είναι που κάνει λίγο ψυχρακόμα, αλλά είναι που θέλω να βάλω και το φουστάνι το έτσι, καλοκαιρινό. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ να εκφράσουμε όλες τις τάσεις. Ναι. Ήρθαμε το αθλητικό κατευθείαν από το γραφείο, αλλά υποφελήθηκα στο να με βάψουν καταπληκτικά. Σε θέλω μάχημη. Ναι. Μπορείς να κρατήσεις το μακιγιάζ για μία έξοδο αύριο, μεθαύριο, όποτε θες να μείνει εκεί. Ναι. Τώρα που αφήσαμε πίσω μας, θέλω να πιστεύω τις πανδημίες και τις καραντίνες. Ναι. Για την πανδημία δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά τις καραντίνες προς το παρόν τις έχουμε αφήσει πίσω μας. Γιατί αυτά θα μιλήσουμε. Οπότε τώρα που είμαστε πιο ελεύθεροι, κράτα το μακιγιάζ για να κάνεις τις βόλτες σου και πάμε να κάνουμε μία αναδρομή προς τα flashback. Πίσω. Ένα flashback, να θυμηθούμε εκείνες τις δύσκολες μέρες όπου θα εστιάσουμε στα παιδιά μας, αλλά εκεί κοντά στα παιδιά θα πάρουμε και εμείς την πληροφορία που πρέπει. Παιδιά κλεισμένα μέσα σε λίγα τετραγωνικά, παιδιά που ξαφνικά χάνουν φίλους, παρέες, σχολεία, εξωσχολικά, βόλτες, κοινωνικές συναναστροφές, αλλάζει εντελώς η ζωή τους. Δίπλα σε γονείς που επίσης ζουν αυτό το σοκ της αλλαγής και δεν ξέρουν και αυτοί πώς να το διαχειριστούν. Και αυτά τα παιδιά τώρα μας ξενίζουν οι συμπεριφορές τους. Σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα δύσκολο το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, να πούμε, στην πρώτη καραντίνα την απολαύσαμε όλοι. Το έχουμε δηλώσει όλοι αυτό. Διότι δεν είχε κανείς κάτι να κάνει. Άρα ήταν σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος. Και ανακαλύψαμε το σπίτι μας, ήταν πολύ χαρούμενοι όλοι στην πρώτη καραντίνα. Νομίζω ότι τα προβλήματα άρχισαν όταν αυτό πλέον αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν τέλειωσε. Mm. Έχει μία κατάσταση και έπρεπε να προσαρμοστούμε στο να δουλεύουμε και να κάνουμε πράγματα και να ζούμε, ενώ ήταν οι συνθήκες αυτές που ήταν. Ήταν μία ακανονικότητα, εγώ την έλεγα τότε, με αυτό το το στερητικό, ακανονικότητα. Η οποία δυσκόλεψε τα πάντα. Νομίζω ότι αυτό που έβλεπα εγώ, το καταλάβαινα γιατί γινόταν, αλλά είχε ένα παραλογισμό. Ήταν σαν να προσπαθούσαν να μας πείσουν από τα media τότε ότι μα το σχολείο λειτουργεί μια χαρά με την τηλεκπαίδευση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, όλα είναι καλά. Καταλαβαίνω ότι πιθανόν αυτό να το έλεγαν για να πάρουμε κουράγιο και να μας δώσουν μία ψευδαίσθηση ότι κανονικότητας. Και εμένα, αλλά και πολλοί κόσμο μας τρέλαινε αυτό. Δηλαδή, σαν να προσπαθούσαμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Όταν αποδεχόμαστε τη δυσκολία μιας κατάστασης, είναι πιο ρεαλιστικό να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε, τότε λέγανε, τα παιδιά μια χαρά μαθαίνουν με την τηλεκπαίδευση. Δεν μαθαίνανε μια χαρά με την τηλεκπαίδευση. Άνω τελεία. Πάμε τώρα να μου πεις εσύ, που είσαι ειδικός του λόγου και δουλεύεις τόσα χρόνια με τα παιδιά, τι έχεις τώρα, τι έχεις κληθεί τώρα να αντιμετωπίσεις σε σχέση με όλα αυτά που άφησε πίσω της η πανδημία και τα παιδιά που κάνανε μέσω τηλεκπαίδευσης. Κοίτα τώρα να δεν δεις. Κάνανε καθόλου μαθήματα. Έχουμε μία... από διαφορετικά περιβάλλοντα έρχονται άλλα παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά που κάνανε μάθημα με τηλεκπαίδευση. Ναι. Επαρκώς, γιατί ήταν πιο οργανωμένο το σχολείο, γιατί ήταν πιο οργανωμένο το σπίτι και μπορούσε να το αντιμετωπίσει όλο αυτό. Γιατί είχε ίντερνετ, γιατί είχε υπολογιστή. Γιατί είχε δωμάτια χωριστά, γιατί οι γονείς είχαν το χρόνο και την πόρεση και μπορούσαν να το στηρίξουν όλο αυτό το καινούριο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έκαναν καθόλου, έφευγαν. Δηλαδή σκέψου τώρα ότι αν έχουμε ένα παιδί που έχει μία μικρή έστω διάσπαση προσοχής, μία μικρή έστω υπερκινητικότητα, ένα παιδί που έχει όποιο πρόβλημα συμπεριφοράς ή μάθησης, αυτή η τηλεκπαίδευση είναι σαρωτική. Το γιγάντωσε. Ναι. Mm-hmm. Και επίσης, αυτό που άφηνε στους γονείς η κατάσταση, λέει τα παιδιά είναι σφουγγάρια μας. Mm. Αν εμείς είμαστε κουρασμένοι, απελπισμένοι, αγχωμένοι, μπαϊλτισμένοι, σε απόγνωση κτλ., όλο αυτό το παιδί το εισπράττει. Όταν λοιπόν είχαν στο σπίτι γονείς που ήταν στα κάγκελα και που δεν μπορούσαν αυτό να το αφομοιώσουν και να το βάλουν μέσα σε μία καθημερινότητα, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά και μαθησιακά αλλά και συμπεριφορικά είναι εξαιρετικά φορτισμένα από τη μια, ελλειμματικά από την άλλη.
Μαρία, συζητάμε έτσι πολλές φορές με φίλες που τα παιδιά μας πήγαιναν νήπιο στην πρώτη καραντίνα και πρώτη δημοτικού στις επόμενες. Αυτά τα παιδιά έχουν ελλείμματα. Τεράστια ελλείμματα. Κοίταξε τώρα, στο νήπιο γίνεται μια πρώτη προετοιμασία για το σχολείο που θα έρθει, για τη σχολική τιμότητα. Μαθαίνουμε κάποια πρώτα πράγματα που πρέπει να μάθει ένα παιδί, πώς να κάθεται πιο οργανωμένα, πώς να συμμετέχει στην ομάδα πιο οργανωμένα, πώς να ζωγραφίζει, να κρατάει το μολύβι, να κάνει τα πρώτα γράμματα, τους πρώτους αριθμούς. Πώς να μπορεί να συμμετέχει περιμένοντας τη σειρά του σε μια μαθησιακή πιο δομημένη δραστηριότητα από ό,τι στο προνήπιο. Αυτό το έχασαν τα παιδιά. Πάνε μετά και πρώτοι, ζαβοί οι πρώτοι. Πετσοκομμένοι. Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά πήγαν Δευτέρα με ελλείμματα τόσο σε επίπεδο ανάγνωσης και γραφής, όσο και σε επίπεδο αφηγηματικής ροής. Πώς να περιγράψω μια εικόνα, πώς να αφηγηθώ μια ιστορία, πώς να μιλήσω επαρκώς για ένα κομμάτι που αφορά το συναίσθημά μου, πώς να σεβαστώ τη σειρά στην ομάδα, πώς να διαχειριστώ την διάθεσή μου, να μιλήσω ή να μην μιλήσω και να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω τώρα μέσα σε αυτό το δεδομένο πλαίσιο. Και αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω πριν, φαντάσου ότι και εμείς και οι δάσκαλοι κουβαλούσαν τη δικιά τους ταλαιπωρία και απόγνωση, την οποία τη ρουφάνε τα παιδιά. Οπότε ένα πακετάκι ήταν αυτό το νήπιο πρώτη δημοτικού που είπαμε. Ένα άλλο ήταν αυτό που έχασαν τα παιδιά την τρίτη δημοτικού. Επίσης κομβική σημασία. Επίσης κομβική σημασία, διότι είναι εκεί που μπαίνει η ιστορία και όλο το αφηγηματικό κομμάτι. Το διαβάζω και μαθαίνω ένα μάθημα. Ναι. Οπότε να το χάσανε. Να προστηθήσω, να κατανοήσω. Πάμε μετά στα παιδιά έκτη δημοτικού πρώτη γυμνασίου, μεταβατικό, το χάνουμε. Στα παιδιά που πρώτη, δευτέρα γυμνασίου το χάσανε και δεν κάνανε εξετάσεις και τώρα είναι τρίτη και έχουν πάθει ένα τεράστιο πανικό, διότι έχουν να δώσουν γραπτές εξετάσεις. Έχουν από το δημοτικό έχουν μείνει τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Στο με ελέγχεις, με τσεκάρεις. Mm-hmm. Και οι αναλογίες είναι... Άρα, εάν είχαμε κάποιο παιδί που να είναι οριακά σε μία μαθησιακή διαταραχή, μαθησιακά κενά, μία δυσκολία στην προσαρμογή του, αυτό γιγαντώνεται. Βελτιώνεται. Μπορούμε να πάρουμε πίσω αυτά τα χαμένα χρόνια με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, κοίτα να δεις, νομίζω... Είναι θέση μου ότι όλα μπορούν να βελτιωθούν τη στιγμή που τα παλεύεις. Το χάσο με προβλημάτισε, Μαρία Ρουσοχατζάκη, γιατί είσαι πολύ ψύχρεμος άνθρωπος για χα. Χα, ναι, διότι εάν κάποιος δεν είναι επαρκώς ψύχρεμος άνθρωπος, και πολλοί κόσμος δεν είναι, εάν κάποιος δεν έχει πολλές αντοχές και πολλοί κόσμος δεν έχει, εάν δεν είναι η προσωπικότητά του να είναι άντε να οργανωθούμε και να δούμε τι θα κάνουμε, αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις ότι αυτό που λέμε τώρα, μα όλα μπορούν να βελτιωθούν εάν τα παλεύεις. Σου λέει, τι να παλέψω, ρε παιδιά. Εγώ να πρωτοξεκινήσω. Ναι, εγώ είμαι κουρασμένος. Αυτό που μας έχει δώσει όλη αυτή η κατάσταση είναι κούραση και ανασφάλεια. Mm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, μας ταρακούνησε. Θα πω όμως μια άλλη θέση μου, την οποία την έχω για να μου δίνει και εμένα κουράγιο. Όταν τα πράγματα είναι χάλια, πρέπει να βρω έναν τρόπο για να γίνουν καλύτερα. Πρέπει να βρίσκω τρόπους να μαζεύω αυτό, δηλαδή άμα σπάσει αυτό και εγώ το αγαπώ, πρέπει να βρω έναν τρόπο να το κάνω πάλι ωραίο και χρηστικό. Στα παιδιά πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρέπει λοιπόν να βάλουμε, εάν δεν είχε συμβεί η καραντίνα, ήμασταν γενιές πολύ κακομαθημένες για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Τώρα με όλο αυτό που συμβαίνει θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μια ευκαιρία να λιμάρουμε λίγο τις δεξιότητές μας. Να γίνουμε λίγο πιο εφευρετικοί, λίγο πιο δημιουργικοί, να δούμε πώς θα το μαζέψουμε όλο αυτό. Σε όλα τα επίπεδα, Σε όλα τα επίπεδα. Και να πούμε, okay, τα πράγματα γίνανε έτσι όπως γίνανε, δεν ξέρουμε τι θα ξαναγίνει. Όμως, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι δεξιότητες έχουμε για να μαζέψουμε ό,τι κομμάτια να μαζέψουμε και να δούμε πώς θα πάμε και παραπέρα. Ο γονιός Μαρία όμως μας ακούει αυτή τη στιγμή και δεν μιλάω ούτε για τον εκπαιδευτικό, ούτε για το εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε για όλο το υποστηρικτικό πλαίσιο.
ο γονιός που έχει δει ότι το παιδί του έχει χάσει πολύ βασικά στάδια στο κομμάτι το εκπαιδευτικό. Τι μπορεί να κάνει, θα σου πει, εγώ δεν είμαι ειδικός. Ωραία, θα πάει σε έναν ειδικό, αν δεν μπορεί να τα τσεκάρει ο ίδιος και να δει πού χάνει, θα πάει σε έναν ειδικό για να του κάνει ένα checklist, ότι για παράδειγμα σε αυτό το παιδί, εδώ, έχουμε κενά. Έναν και ειδικό δουλευτή. Τι, έναν... Ανάλογα με το πρόβλημα, θα μπορούσε να είναι ένας συνάδελφός μου. Ένας λογοπαθολόγος. Ένας λογοπαθολόγος. Θα μπορούσε να είναι ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής με μια εμπειρία, ώστε να μπορεί εύκολα να τσεκάρει 5 πράγματα. Θα μπορούσε να είναι ένας αναπτυξιακός ψυχολόγος για να δει και κάποια θέματα που ενδεχομένως έχει το παιδί στην προσαρμογή του και στη συμπεριφορά του. Mm-hmm. Να το ψάξει πάντως λίγο. Ο ειδικός μπορεί να βοηθήσει και να πει σε αυτά τα σημεία έχουμε θέμα. Ναι. Προτείνω για αυτά τα σημεία να κάνεις αυτό, να κάνουμε αυτό. Το να τα αφήσουμε στην τύχη τους, εκεί που, γιατί είναι μια ωραία επιλογή. Ξέρουμε οι γονείς όταν το παιδί μας κάπου ζορίζεται, υπάρχει ένα έλλειμμα. Μπορεί να μην ξέρουμε πώς θα το βοηθήσουμε, πώς θα το προσεγγίσουμε, αλλά ξέρουμε, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το αισθανόμαστε. Η μία επιλογή, ας πούμε, θα ήταν, άστο και θα το βρει μόνο του στην πορεία. Δεν θα το βρει μόνο του στην πορεία, sorry, δεν θα το βρει. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι εξαιρέσεις που το βρίσκουν μόνα τους στην πορεία. Τα περισσότερα παιδιά δεν το βρίσκουν μόνα τους. Είναι πλέον έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα, χρονιά, που εάν χάσεις κάτι, μετά θεωρείται διδαγμένο, δεδομένο. Δεν το ξαναβρίσκεις μπροστά. Δεν το ξαναβρίσκεις, άρα πού χτίζεις μετά. Άρα, αν ένα παιδί έχει μείνει πίσω, για παράδειγμα, στο γραπτό λόγο, στον τρόπο του να εξετάζεται γραπτά, πρώτη και δευτέρα γυμνασίου, θέλει μια πρακτική εκεί, μια εξάσκηση. Το αφήνω και θα δούμε, γενικά το βρίσκεις μπροστά σου. Ναι. Γενικά νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Την ξεσκαπουλάρεις από τη μια και επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στο μέλλον, δηλαδή έχουμε μεγάλες ελπίδες για το Σεπτέμβρη, αλλά βλέπουμε και τους Κινέζους από καλώς εκεί. Καλώς την Πυθία. Τι να, η Κασάνδρα. Κοίτα, φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Δεν ξέρω, κι εγώ θέλω να ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά επειδή μπορεί και να μην πάνε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Μαθήματα πήραμε. Ναι. Μαρία, άσε το κομμάτι το παιδαγωγικό. Θα το αφήσω. Πάμε στο κομμάτι το κοινωνικό, που για μένα είναι πολύ, πάρα, πολύ, πολύ σημαντικό. Ας πω πιο σημαντικό, εξίσου σημαντικό, ναι. Έχει τη βαρύτητά του. Τα παιδάκια, πολλά παιδάκια, ξεχάσανε πώς να σχετίζονται ή δεν μάθανε. Γιατί κάναν τα πρώτα βήματά τους μέσα στην καραντίνα, γιατί γεννήθηκαν μέσα στην καραντίνα, γιατί εκεί που θα πήγαιναν σχολείο τα πρώτα χρόνια που θα έκαναν αυτό το ξεπέταγμα από τη φωλίτσα τους, δεν πήγαν πουθενά. Και λίγο τα βλέπεις σαν κοτοπουλάκια που είναι ζαλισμένα. Δεν έχουν δει φατσούλες ακόμα, είδανε λίγο. Δεν έχουν μάθει πώς να εκτίθενται σε κοινωνικές δομές. Ναι. Κοινωνική δομή είναι ένα πάρτι. Πώς συμπεριφέρομαι. Είναι μια βάφτιση. Είναι όταν πάμε μια επίσκεψη σε ένα άλλο σπίτι και είναι μαζεμένα άλλα παιδάκια. Δεν το ξέρουν τα παιδιά αυτό και έχω συμφωνώ μαζί σου ότι το κοινωνικό κομμάτι είναι ακόμα πιο σημαντικό από το μαθησιακό. Mm-hmm. Γιατί το κοινωνικό κομμάτι έχει όλο το συναίσθημα, όλη την εξέλιξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η συναισθηματική νοημοσύνη καλλιεργείται μέσα από ευκαιρίες που έχουμε να σχετιστούμε με άλλους και να δοκιμάσουμε τα ταλέντα μας ή τις αδυναμίες μας και να δούμε πώς αυτά θα τα πλασάρουμε ή πώς θα τα διαχειριστούμε κατάλληλα στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Λοιπόν, τα παιδιά θέλουν ευκαιρίες τώρα για όλο αυτό. Βγείτε έξω το καλοκαίρι, βγείτε έξω, σχετιστείτε, προσπαθήστε να μειώσετε κατά το δυνατόν την εμπλοκή με τάμπλετ, κινητά κτλ. Ήταν καλό που εκτεθήκαμε στην τεχνολογία, δεν είναι κακό. Αλλά, okay, το μάθαμε, μας έδωσε μια άνεση σε όλους μας, μεγαλύτερη, γιατί αναγκαστήκαμε. Τώρα όμως, αυτό το καλοκαίρι θέλω να αγαπήσω, θέλω να ερωτευτώ. Που λέει και τραγούδι, το άσμα, ναι. Δεν ξέρω. Πρέπει λοιπόν να βγουν έξω, να πάνε θάλασσες, να πάνε στα βουνά, να κανονίσουν παρέες, να ξεκινήσουν όλες αυτές τις δραστηριότητες
τις ομαδικές που υπάρχουν πάλι, δηλαδή κολυμβητήρια, ποδόσφαιρα. Τα οργανωμένα και τα μη οργανωμένα. Τα οργανωμένα έχει και τα μη οργανωμένα. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά ο κόσμος. Ναι. Έχουν γίνει. Και τα να βήματα, δώσουν στα παιδιά ευκαιρίες. Δηλαδή, προφανώς τα παιδιά στην αρχή δεν θα ξέρουν πώς. Θα είναι πιο συναισθαλμένα, πιο δειλά. Ή άγαρμπα ναι. Στο πώς θα προσεγγίσουν. Δεν πειράζει. Θα το μάθουν. Μαθαίνουμε δια της τριβής και δια της εμπειρίας. Οπότε θα πάνε, θα στηρίξουν τα παιδιά, θα πει ναι ρε παιδί μου και εσύ τώρα πεις και τον έσπρωξες για να παίξεις μαζί του, δεν σπρώχνουμε. Θα πάνε του πεις Γιάννη να παίξουμε με την μπάλα. Ναι, και αν σε σπρώξει αυτός θα του πεις ρε εσύ γιατί σπρώχνεις, εγώ είπα να παίξουμε με την μπάλα, μην το σπρώξεις κι εσύ. Δηλαδή να συζητήσουμε με τα παιδιά αυτά που θα συμβούν επί του πραγματικού. Όχι θεωρητικά να λέμε διάφορα, να μπούμε στο στόλο, να δούμε τι θα συμβεί και μετά έχουμε, ας πούμε, κάποια παιδάκια δειλά, συναισθαλμένα που εγώ δεν μπορώ, ντρέπομαι, δεν πειράζει. Μα εγώ ντρέπομαι, δεν πειράζει, θα ξαναπάμε και σιγά σιγά θα δεις πώς θα προχωρήσεις και θα παίξεις με τα άλλα παιδάκια. Φυσιολογικό είναι τώρα που ντρέπεσαι, χωρίς να δίνουμε τρομερή έμφαση έκταση. Και... ναι. Μα είναι δυνατόν να μου κάνεις παρέα που εγώ σε πήγα εκεί και εσύ ήσουν μόνος σου και δεν μιλούσε κανένα παιδί και... Ναι, γιατί έχουν μία τάση οι μαμάδες πότε-πότε να έχουν μία υπερβολή στο κάτι που θα γίνει ή δεν θα γίνει. Άστο, δεν πειράζει. Ναι. Θα δει. Και αυτό το άστο δεν πειράζει, εάν ένα παιδί δεν κάνει κάτι επικίνδυνο προς τον εαυτό του ή προς τους άλλους, πρέπει να αφήνουμε κάποια να πέφτουν κάτω. Να τα παρατηρήσουμε μία φορά εμείς, να τα ξαναπαρατηρήσουμε. Να το βάλουμε στην άκρη και να δούμε μετά, σε άλλη φάση, όχι την ώρα που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, να το συζητήσουμε με το παιδί μας. Ξέρεις, σε ακούω να μιλάς και είναι σαν να είναι τα πρώτα βήματά μας πάνω στον πλανήτη Γη, ξανά. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι εγώ σαν να έχουμε ξεχάσει αυτό, την αλληλεπίδραση και πώς διαχειριζόμαστε. Σκεφτόμουν και... προημερών, έβλεπα όλο αυτό με τους Κινέζους, αυτό το τραγικό πράγμα που συμβαίνει εκεί. Και λέω πώς θα συνέλθουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, θα συνέλθουν ποτέ. Μπορεί να συνέλθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει τέτοιο αποκλεισμό και τέτοια βία στην ζωή του, στην καθημερινότητά του. Συνήλθαν οι άνθρωποι που είχαν ζήσει στο Auschwitz. Συνήλθαν. Συνέχισαν να ζουν. Και διαχειρίστηκαν άλλοι πιο επιτυχημένα και άλλοι λιγότερο επιτυχημένα το τραύμα. Αυτά που συμβαίνουν και είναι τραυματικά, πρέπει να μαθαίνουμε να τα διαχειριζόμαστε. Αφήνουν κατά κάθια. Εκεί τώρα μπαίνει αυτό που έλεγα και πριν, ό,τι κατά κάθε μας μένει, να δούμε πώς μπορούμε να το μετουσιώσουμε σε κάτι πιο θετικό. Και για μας και για τους άλλους. Πολύ συχνά αναφέρω το παράδειγμα, όταν μας συμβαίνουν πικρά πράγματα στη ζωή μας, έχουμε μία τάση να γινόμαστε πικροί και οι ίδιοι. Παίρνουμε τη γεύση, ε. Ναι. Ωστόσο, όταν μας συμβαίνουν πικρά πράγματα, αν καταφέρουμε να τα μετουσιώσουμε, καταλαβαίνουμε την πίκρα που νιώθει κάποιος άλλος, έχουμε συνέστηση, μεγαλύτερη ίσως, άρα μπορούμε να προσεγγίσουμε κάποια αρνητικά γεγονότα με ένα πιο θετικό μάτι. Εκπαίδευση θέλει αυτό. Θέλει εκπαίδευση, ακριβώς. Θέλει εκπαίδευση, θέλει υπομονή. Και τώρα είμαστε ακόμα, νομίζω, όλοι πολύ ζαυλακωμένοι, πολύ κουρασμένοι. Είμαστε όλοι ακόμα στη φάση, ξέρεις αυτό. Αλλά... Είναι σαν να βγήκαμε μόλις από το χειρουργείο. Ναι, ναι. Αυτό το ναι, ποιος είμαι που πάω, που βρίσκομαι. Όταν, νομίζω, πάρουμε λίγο μια απόσταση, αν έχουμε το περιθώριο να πάρουμε λίγο μια απόσταση από τα πράγματα και τα δούμε, με ψυχραιμία, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε άκρες. Και συνήθως, ρε παιδί μου, ακόμα και όταν δεις μία ταινία δυσάρεστη. Εάν μετά περάσει λίγη ώρα και τη συζητήσεις με κάποιον, έχεις μία άλλη αίσθηση. Mm-hmm. Γιατί έχεις κάνει όλη αυτή τη διαδικασία της αφομοίωσης, της πληροφορίας, του συναισθήματος, το συζητάς, σου λέει άλλος κάτι. Mm-hmm. Και έτσι μπαίνει σε μία άλλη κατάσταση θεώρησης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η μικρή απόσταση και η συζήτηση με τους άλλους μας κάνει καλό. Ναι, μας το... δεν ξέρω.
το διηλύζει με κάποιο τρόπο μέσα μας, είναι λυτρωτική πάντα η κουβέντα. Ναι, ναι. Αρκεί να γίνεται με μία κατεύθυνση προς το μέλλον. Όχι, πω από τη δύσκολα που περάσαμε και εγώ πέρασα αυτό και έκανα εκείνο. Ναι, πώς είναι να το οι γιαγιάδες που μιλάνε παιδί για τις αρρώστιες. Ναι, να το πούμε. Και οι γιαγιάδες που μιλάνε για τις αρρώστιες, σαν ακουφίζει. Αλλά, okay, να μιλήσουμε γι' αυτό. Να πούμε και να κάτι το άλλο, κλάψουμε, όμως, να το κλάψουμε, να το θρηνήσουμε. Να το πενθήσουμε όλο αυτό που ζήσαμε. Αυτά τα χρόνια και μετά με, okay, και τώρα, οπότε, να πάμε σε αυτό το, οπότε, τώρα, άντε να δούμε πώς όλο αυτό, κάτι να το κάνουμε πιο θετικό. Μαρία, εδώ ταιριάζει η φράση, το νου μας στα παιδιά μας. Το νου μας στα παιδιά μας. Άντε, να έχουμε τα μάτια αυτό. Μας 14 για τις αντιδράσεις τους, για τις συμπεριφορές. Λοιπόν, ξέρεις, εγώ τώρα που πες το νου μας στα παιδιά μας, τι είδα αυτά 2 χρόνια. Και με έχει σοκάρει, επειδή ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το ίντερνετ και ασχολήθηκαν όσο και να προσπαθούσαν οι γονείς έτσι να αυτό δεν... Εκτέθηκαν σε πάρα πολλά ερεθίσματα, ακατάλληλα για την ηλικία τους, ερεθίσματα που δεν ήταν τα παιδιά σε ηλικία τέτοια που να μπορούν να τα κατανοήσουν και να όπως. Τα... Τι περιεχομένου, βίας, πορνογραφικό περιεχόμενο. Βία, πορνογραφικό περιεχόμενο, χρήση ουσιών, κοινωνικές στάσεις οι οποίες δεν είναι για να τις δει ένα παιδί 10 ετών, γιατί δεν μπορεί να τις καταλάβει και να κρατήσει φιλτράρι. Ίσως από εκεί. Ναι. Μένα με έχει σοκάρει αυτά που μου, με έχουν σοκάρει αυτά που μου έχουν πει παιδιά ετών 14. Π.χ. Λέγονται. Όχι. Δεν λέγονται στην τηλεόραση. Δεν λέγονται. Οι γονείς εκεί τι μπορούν να κάνουν, εκτός από το να παρατηρήσουν. Πρέπει να κουβεντιάσουν πάρα πολύ. Στα 14 τώρα το ξαναπιάνεις εύκολα. Είναι δύσκολο, γιατί αλλά φαντάσου... Γιατί τα αφήσανε παιδιά πριν την καραντίνα, ναι, και τα βρήκανε. Φαντάσου λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι 14-15 ετών, το να δει μια ταινία πορνό, την αφομοιώνει διαφορετικά από ότι ένα παιδί όταν είναι 10 χρονών. Προφανώς. Όταν τώρα το 10χρονο θα συζητήσει για αυτή με άλλα 10χρονα, αυτό που θα εισπράξουν από όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μπάχαλο. Πολλαπλασιαστικά λάθος. Ναι. Άρα, εκεί που λες το νου μας τα παιδιά μας είναι, χωρίς να είμαστε αφοριστικοί και τραγικοί στην αντίδραση, να πούμε, okay, έλα τώρα να δούμε τι έχεις δει, να το συζητήσουμε. Χαλαρά. Ναι. Και οι γονείς όταν τα ακούνε, να είναι ψύχρεμοι. Ναι. Να είναι πολύ ψύχρεμοι. Πάρτε να πω ότι είναι, γελάμε τώρα, γελάμε γιατί η Μαρία από εδώ έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, ναι, στο παρελθόν. Εγώ το μου έρχεται, ναι, το δηλαδή, βλέπω να έρχεται. Ναι, εγώ έχω βρεθεί σε τέτοια θέση στο γραφείο, όταν ας πούμε μου λέει το παιδί αυτό που μου λέει και εγώ λέω, ωραία, και πώς ένιωσες με αυτό, τι νομίζεις, τι σκέφτηκες. Και μέσα μου λέει, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω, Παναγία μου. Ναι. Δηλαδή τώρα, ναι. Το κρατάς όμως. Ναι, το κρατάω, γιατί πρέπει να έχει το θάρρος να μου μιλήσει και πρέπει να είμαι και ψύχρεμη για να νιώσει μια ασφάλεια και να μπορέσει να ακούσει με πιο θετικό αυτά που θα πω, για να τα συνδυάσει με αυτά που ξέρει, να δει πώς θα πάει παρακάτω. Άρα, το κρατάμε αυτό, το νου μας στα παιδιά μας, το νου μας και σε εμάς. Δεν είναι εύκολες οι εποχές που ζούμε, αλλά μας δίνει μαθήματα. Θα κάνουμε μια θετική ανάγνωση των πραγμάτων. Ναι. Μας χαλυβδώνουν, μας εκπαιδεύουν, δεν ξέρουμε τι έχετε παρακάτω. Θυμάσαι στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, που ουσιαστικά αυτό λέγουμε, ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα, τα οποία αν δεν τα δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις, δεν έχεις και επιλογές. Δεν έχεις, όχι. Και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε πάντα παρακάτω για να επιβιώσουμε. Ναι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ψύχρεμη πάντα η Μαρία Ρουσοχατζάκη, γι' αυτό πάρα την πολύ αγαπώ. Είμαι η Μαρία και είμαι πολύ ψύχρεμη. Και είμαι καλά. Και είμαι καλά.